Φίλες και φίλοι, γεια σας από τον Ορφέας Web TV στην εκπομπή Λόγω Αλήθειας. Συνεχίζουμε το τεράστιο κεφάλαιο που συζητάμε με τον καλεσμένο μας κύριο Βασιλιάδη Δημήτριο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης, γλώσσα, διάλεκτη, αλλίωση. Κύριε Βασιλιάδη. Χαίρετε κύριε Κανελόπουλε. Όντως το κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως και η αλλίωση είναι τεράστια. Δηλαδή τώρα έβλεπα το επόμενο σύμβολο, το οποίο το λένε Χιν, οι Κινέζοι. Στην ουσία είναι το L το αγγλικό, αλλά στην ουσία είναι το γάμα ανάποδα. Η Κινεζομάζα το γράφει όπως το βλέπετε στην οθόνη σας, το Ξιν, το προφέρει Ξιν, το έχει ως καρδιά, αντλία. Καλά το ονομάζει έτσι, εφόσον τις δυνάμεις γάμα της δημιουργίας τις αντέστρεψαν ακριβώς ανάποδα. Και οι σάξονες, που είναι δικό τους αίμα, μογκολοχαζάρι, κατασκευές, είναι οι σάξονες. Σήμερα λέγονται Εγγλέζοι, είναι οι σάξονες. Και είναι δικό τους κατασκεύασμα των αποστατών. Είπες κάτι? Οι Κινέζοι λοιπόν τι κάνουν, βάζουν και τρία στίγματα για να δηλώσουν τις ενέργειες και τις δυνάμεις της δημιουργίας του Α, του ιδιότητα δημιουργήματος δηλαδή, που αντέστρεψαν και ανέτρεψαν και αντέστρεψαν και πώς τις εισπράττουν αυτές τις δυνάμεις και τις στέλνουν στο σχέδιό τους και στις κατασκευές τους. Και όπως η καρδιά στέλνει το αίμα και διατηρεί το σώμα και τη ζωή και το σαρκείο, έτσι. Γιατί χωρίς την καρδιά που είναι αντλία δεν θα μπορούσε το σαρκείο σου να έχει παντού αίμα με τα αιμοφοραγγεία. Το επόμενο σύμβολο τώρα είναι αυτό που φαίνεται στην οθόνη, που στην ουσία είναι το μη, το ελάνιο, της μύησης των δυνάμεων. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι ένα κάγκελο βλέπω. Και του νη και της ζωής, γιατί το μη έχει και νη και σίγμα και ζήτα. Λοιπόν, του πολέμου, της επιβίωσης και της ανέλυξης κάθε δημιουργήματος σε όλα τα επίπεδα της κοσμικής ζωής. Αυτό λοιπόν το τεράστιο σύμβολο, το μη, το κλείδωσαν, γι' αυτό το βλέπετε σαν φυλακή, κύριε Κανελόπουλε. Το φυλάκισαν και το προβάλλουν τα ζώα, κάνοντας πρώτα το ένα γάμα με ένα γιώτα κάτω και ξαπλώνουν ενδιάμεσα ένα γιώτα αναρκωμένο. Βάζουν οριζόντια το γιώτα, το δημιούργημα. Και μετά τι κάνουνε? Ναρκωμένο το γιώτα άνεστη, το και άρρωστο και άβουλο, του περνάνε τα κάγκελα, κλείνοντας την πύλη του και ακινητοποιώντας το για πάντα. Ξεκάθαρο το μήνυμα, κύριε Βασιλιάδη. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς σχηματίζεται το κάθε σύμβολο. Τα κάγκελα τα βάλανε μετά. Δηλαδή πώς το φτιάξανε. Δηλαδή πρώτα φτιάχνουνε το γύρω-γύρω που είναι η πύλη, με ένα στραβό έτσι, μετά βάλανε το γιώτα αναρκωμένο και μετά δύο κάθετες γραμμές ενδάμεσα και να είναι η φυλακή. Τέρμα ο νους. Τέρμα η ζωή που χάραξε η δημιουργία για εσένα με αυθονία, με ελευθερία, με πλούτο, με ανέλυξη. Τέλος, τώρα είσαι γιώτα στα χέρια μας. Έτσι λένε οι αποστάτες. Με τη δική σου ελεύθερη βούληση και εμείς οι αποστάτες που αποφασίζουμε για εσένα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή. Που εσύ μας έβαλες γιώτα δημιούργημα ελληνάνθρωπε να αποφασίζουμε. Πάρε το μη ακριβώς έτσι όπως το σχεδιάσαμε για εσένα. Και το διαβάζουν εσέ. Το ονομάζουν δηλαδή για εσένα. Σε. Φυσικά, αυτό το πράγμα οι μεγάλοι αποστάτες, τα ζώα που σας αναφέρει εδώ πέρα, το αναφέρουν ως βιβλίο και πάλι αλήθεια λένε. Τα βιβλία που επέβαλαν σε όλο τον πλανήτη είναι φυλακή για όλα τα μυαλά. Διότι πρώτα φυλάξαν το νου, την νόηση, την αλήθεια, τη γνώση και μετά ό,τι και να διαβάσεις θα φυλακιστεί στο δικό τους περιβάλλον και στο δικό τους μάτριξ. Διάβασε ό,τι θες. Σε εμάς τα ανοίγεις. Διότι εμείς κανονίζουμε τώρα τα πάντα. Κύριε Βασιλιάδη. Άρα, γιώτα, τι έχεις κάνει, λέει εδώ πέρα ο συντάκτης, ο Αρτέμις Όρας, ο δημιουργός του κειμένου. Και δεν αντελήφθηκες ακόμη πόσο άδικο παράγεις με δική σου ελεύθερη βούληση. Κύριε Βασιλιάδη, είπατε προηγουμένως για την αλήθεια που κρύβουν. Αλλά ναι, παρατηρούμε όμως μέσα στο συμβόλαιο τους ότι μας λένε κάποιες αλήθειες. Το τι ακριβώς μας κάνουν δηλαδή. Ναι, λένε τι κάνουμε γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή, ξέρω, αλήθεια σου, αλλά λένε μέσα στο συμβόλαιο τους τι σου κάνουν. Στην ουσία η αλήθεια αποτυπώνεται στο κείμενο που διαβάζουμε.
Ναι, οπωσδήποτε. Αυτή στα σύμβολά του σαφέστατα το έχουν δηλώσει και φαίνεται, αλλά για να καταλάβεις εσύ τώρα, εγώ και ο κάθε άνθρωπος έξω, τι συμβολίζουν με τις διαλέκτους αυτές και με την παραχάραξη των συμβόλων με την αλλίωση, πρέπει να είσαι γνώστης. Μέχρι χθες, κανένας μας δεν ήταν γνώστης. Χάρη στον Αρτέμι Σόρα, που ήρθε και γύρωσε όλη αυτή την αλήθεια και την έγραψε και την χάραξε, την εφάνισε στις μέρες μας δημόσια, αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Και αυτά, κύριε Βασιλιάδη, θέλω να συμπληρώσω, επειδή ακριβώς σε προηγούμενη εκπομπή δώσαμε τον ορισμό της αλήθειας, μπορώ να πω όλα αυτά μέσα στο κείμενο, είναι η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό. Ακριβώς. Η πραγματική αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Ακόμα και αυτό, το παραχαραγμένα, τα αλλοιωμένα, τα... οι διάλεκτοι που κατασκευάσανε, όταν έχεις αντιληφθεί την αλήθεια και δεις τα πάντα με νόηση και βέβαια παρατήρηση, παρατηρείς τα πάντα, αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πριν. Την προσώρα εποχή θα πω, γιατί τώρα είμαστε στην εποχή του Σόρα. Τώρα θα μάθουν όλη την αλήθεια και θα βιώσουν την αλήθεια του δικαίου και θα εισπράξουν και τα αποτελέσματα των επιλογών τους. Όλοι. Όλοι μας. Βάζω και εμένα μέσα, εννοείται, διότι όλοι μας προδώσαμε, γιατί όπως είπαμε και το λέει και το κείμενο αυτό, από εμάς ξεκίνησε η προδοσία. Αυτή η αλήθεια, κύριε Βασιλιάδη, έχει τη δύναμη να σπάσει αυτή τη μεμβράνη. Σε αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σπάσει η μεμβράνη. Δεν υπάρχει άλλος. Η μεμβράνη είναι το ψεύδος, το οποίο έχει δημιουργήσει το εικονικό περιβάλλον των αποστατών, και αυτή η μεμβράνη που νομίζουμε ότι είναι και διαπέραστη κάποιοι, δεν θέλει τίποτα, ένα κλικ. Μπορούμε να πούμε, κύριε Βασιλιάδη, ότι αποστολή κάθε ανθρώπου, πέρα από την ειδική αποστολή, είναι να μάθει και την αλήθεια. Αυτό είναι καθήκον του. Είναι η υποχρέωσή του στην ίδια του την ύπαρξη. Είναι η αποστολή του η πρώτη. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει ποιος είναι ο ίδιος. Δηλαδή, άνθρωπος που δεν έχει αυτογνωσία, απλά δεν είναι άνθρωπος. Είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Δεν γίνεται να είναι άνθρωπος. Αν δεν έχεις το γνώτη σε αυτόν, τι έχεις, τι μπορείς να έχεις. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκες, δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις γιατί ζεις, δεν γνωρίζεις γιατί υπάρχεις. Άρα στην ουσία είσαι ήδη σε συνειδησιακό θάνατο. Γιατί θάνατος δεν υπάρχει άλλος, μόνο συνειδησιακός υπάρχει. Ο άνθρωπος, ο Έλληνα άνθρωπος που λαμβάνει ελάνια παιδεία, εννοείται, έτσι, είναι αθάνατος, ούτως ή άλλως. Αφού και ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Γιατί όταν μιλάμε για ζωή, μιλάμε για μια κοσμική ζωή με χιλιάδες εσαρκώσεις, εκατομμύρια εσαρκώσεις. Ναι, αλλά αν δεν είσαι στην αυτογνωσία σου, δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν όλα αυτά, είσαι εκτός. Άρα είναι σαν να μην υπάρχεις. Είναι σαν να είσαι ένα σαρκείο, ένα όρθιο κρέας που περπατάει, αναπνέει και καίει το οξυγόνο του πλανήτη. Άρα τονίζομαι ότι είναι καθήκον κάθε άνθρωπος να φτάσει στην αυτογνωσία του και να δει την αλήθεια του δικαίου, γιατί με αυτή γεννιέται. Γεννιέται με το δίκαιο ο άνθρωπος. Ένα μωρό, κύριε Κανελόπουλε. Οι αξίες, κύριε Βασιλιάδη, είναι τα δώρα που του έχει δώσει η διαδημιουργία. Οι αξίες είναι τα υλικά που συνθέσανε στην ουσία τον άνθρωπο. Οι ίδιες οι δημιουργικές δυνάμεις του Ολύμπου σου προσέδωσαν και από μία αξία. Κάθε αξία υπάρχει λόγος που υπάρχει. Από την αξία είμαστε δημιουργημένοι, από τις αξίες όλες. Αλλά όλες οι αξίες και η κάθε μία ξεχωριστά περιέχουν όλες τις άλλες. Είναι μία ολότητα στην ουσία. Είναι ένα. Είναι μονάδα. Είναι η μονάδα Ολύμπος. Όλα είναι εκεί. Είναι η ολότητα. Η μονάδα. Και όταν καταλάβουμε τη μονάδα, μονάδα είμαστε όλοι. Όλα τα κείμενα σας είπα πριν, σε προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι ένα. Όλα τα κείμενα, τα ελάνια, είτε αυτά είναι επικλήσεις, είτε είναι ανάλυση συγκεκριμένων κειμένων που έχουν και επικλήσεις. Όλα αυτά μαζί είναι ένα. Άσχετα αν γραφτήκαν σε άλλο χρονικό. Δηλαδή και το χρόνο τον προσδιορίζουμε εντελώς διαφορετικά εμείς από το πεδίο και το επίπεδο που βρισκόμαστε. Ο χρόνος ο πραγματικός είναι άχρονος. Ο πραγματικός ο χρόνος λοιπόν μπορεί για σένα να είναι εδώ πέρα μια ολόκληρη σάρκωση 70, 100, 200 χρόνια και αυτός ο χρόνος στην πραγματικότητα είναι ένα κλάσμα δευτερολέπτου στον άχρονο χρόνο. Άρα
δεν είναι τόσο σημαντικό πότε γράφτηκε αυτό το κείμενο, ας πούμε, όπως το για τη δημιουργία. Εδώ πέρα όμως, στο δικό μας το χρονικό, έχει σημασία πότε γράφτηκε, πότε υπόθηκε, τι υπόθηκε, για ποιο λόγο υπόθηκε και τι αποτέλεσμα έφερε τότε που υπόθηκε ή γράφτηκε το συγκεκριμένο κείμενο που γιώθηκε. Και γιώθηκε πάντα από έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος είναι αυτός που πρέπει και ήρθε να κάνει την ώρα που πρέπει αυτό που πρέπει. Όχι κύριε, οπότε κύριε Βασιλιάδη, για το μηχανισμό που αναφέρεστε, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Χαίρομαι που το καταλάβατε. Θέλω να μου απαντήσετε γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στο συγκεκριμένο χρονικό. Θα μου απαντήσετε βέβαια μετά την διακοπή που θα κάνουμε, να δούμε κάτι ενδιαφέρον που αφορά όλους. Αυτά που κάνετε, κύριε Κανελόπουλο. Δηλαδή, επάνω που μου δώσετε ένα πολύ ωραίο ερώτημα, μου λέτε τώρα να πάμε σε διάλειμμα. Δηλαδή... Θα απαντήσετε μετά, κύριε Βασιλιά. Σας δίνετε ο χρόνος να απαντήσετε. Αφού ζούμε σε αυτό το πάτη, θα το κάνουμε. Ακριβώς. Για το χρόνο που λέγαμε, που λέγατε εσείς μάλλον προηγουμένως, μας αναγκάζει να κάνουμε αυτή τη διακοπή. Το ψεύτικο, τον αποστατικό. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε σε λίγο. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmothéase.com. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή μας. Καλεσμένος για ακόμα άλλη μια φορά είναι ο κύριος Βασιλιάδης Δημήτριος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο Β3 Νότιο Τομέα Αθήνα. Κύριε Βασιλιάδη, το ερώτημα σας έχει τεθεί, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, το ερώτημα δίκιο θα ήταν να το ξαναθέσετε ολόκληρο από την αρχή, κύριε Κανελόπουλο, όμως, διότι θα είναι πιο δίκαιο για τους ακροατές μας να είναι η ερώτηση και η απάντηση στο ίδιο σημείο. Βεβαίως. Κύριε Βασιλιάδη, γιατί όλα αυτά που έχουν γραφτεί, τα ιερά κείμενα, τα ελάνια κείμενα, από τον κύριο Αρτέμι Σόρα, γιατί έχουν συμβεί σε αυτό το χρονικό που βιώνουμε? Διότι η ώρα που πρέπει είναι τώρα. Σε αυτό το χρονικό που σήμερα είμαστε σαρκωμένοι όλοι εμείς και οι τηλεθεατές μας και οι γενιές που έρχονται τώρα και οι γενιές που υπάρχουν και λίγο μεγαλύτερα από εμάς, έχουν έρθει σε αυτό το χρονικό με ελεύθερη βούληση να εκτελέσουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι η εποχή που κλείνει και μικρός και μεγάλος ενιαυτός. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη διάρκεια του κάθε ενιαυτού. Ο μικρός ενιαυτός είναι περίπου 26.000 χρόνια γήινα, όπως τα μετράμε εμείς δηλαδή. Και ο μεγάλος ενιαυτός είναι 5 μικροί ενιαυτοί, δηλαδή 130.000 χρόνια περίπου. Δηλαδή συμπίπτει τώρα και... Σε αυτή τη χρονική περίοδο που είμαστε σαρκωμένοι, δεν θα πω χρονιά, ώρα κτλ. Αλλά τώρα που ζούμε, στις μέρες μας δηλαδή, ολοκληρώνονται αυτοί οι κύκλοι. Και ο μικρός και ο μεγάλος είναι αυτός και φυσικά ανοίγει άλλος, γιατί δεν υπάρχει τέλος. Κάθε τέλος είναι και αρχή, δηλαδή το σημείο ένωσης αρχή και τέλος είναι πάντα το ίδιο σημείο. Κλείνει ο ένας κύκλος, ανοίγει ο επόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλοί είναι αυτοί. Αλλά ο μικρός είναι αυτός, στο θέμα του συμπατικού είναι αυτός, 26.000 χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι κύκλοι, μικρότεροι είναι αυτοί, όπως είναι οι 7 αιτίες που κλείνουν, ανοίγουν, κλείνουν, ανοίγουν και πάει λέγοντας. Λοιπόν, άρα ο μηχανισμός Αρτέμις Σόρα, που ήρθε για να αφυπνίσει όλους τους Έλληνες ανθρώπους αυτή τη χρονική περίοδο, δεν ήρθε τυχαία σε αυτό το χρονικό. Είναι πάνω κάτω στη δικιά μας ηλικία, με βάση όπως τα μετράμε εμείς βέβαια τα χρόνια, γιατί στην πραγματική ηλικία είναι πολύ πιο μεγαλύτερος από εμάς, στον άχρονο χρόνο, πολύ παλαιότερος από εμάς. Το θέμα είναι ότι η αποστολή του είναι πολύ συγκεκριμένη και εκτελείται καθημερινά, άσχετα αν δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Αυτοί που σίγουρα το αντιλαμβάνονται είναι οι μεγάλοι αποστάτες όμως,
οι οποίοι γνώρισαν ότι θα έρθει πριν έρθει, γνώρισαν ότι θα σαρκωθεί στις μέρες μας πριν θα σαρκωθεί και τον περιμένανε. Και γνωρίζουν ότι είναι το δικό τους το τέλος, γιατί αυτοί μόνο έχουν τέλος. Μόνο η αποστασία μπορεί να έχει τέλος. Η δημιουργία δεν έχει τέλος, είναι άπειρη. Στο άπειρο, το άπειρο. Δεν μπορεί λοιπόν το άπειρο ποτέ να τελειώσει. Έχει μόνο άπειρη δημιουργία. Άπειρα στο άπειρο όμως. Το άπειρο. Τόσο άπειρη είναι η δημιουργία μας. Τόσο άπειρη είμαστε και εμείς ως άνθρωποι, ως γιώτα δημιουργήματα. Και πρέπει να καταλάβουμε το πόσο άπειροι είμαστε και πραγματικά να λειτουργήσουμε ως να είμαστε εμείς όλη η δημιουργία. Όταν το αντιληφθούμε αυτό, θα λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Με τους ίδιους νόμους, με τους ίδιους όρκους, με την ίδια ισοζυγία. Θα νοούμε τα ίδια, θα λέμε τα ίδια, θα πράττουμε τα ίδια την ίδια ακριβώς στιγμή. Και τότε πραγματικά θα είναι η ένωση της ένωσης τόσο εμφανής που πραγματικά η αποστασία θα φύγει μόνη της. Δεν θα χρειαστεί καν, δεν θα ακουμπάει, δεν θα μπορεί να εισέλθει μέσα σου πλέον όπως εισήλθε τότε που πρόδεσες Έλληνα άνθρωπε ως άλφα δημιούργημα του γιώτα της εθερικής αποτύπωσης του ανθρώπου που από εκεί εισήλθε όπως είπαμε η ίδια η αποστασία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και πολλές φορές τα πιο απλά πράγματα είναι και τα πιο δυσνόητα. Ενώ είναι απλά. Κύριε Βασιλιάδη, μια ερωτησούλα που ξεφεύγει λίγο από το... Αλήθεια. Αλλά πρέπει να την κάνω οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να την αφήσω. Έχω γνωρίσει ανθρώπους προσφορά εποχής. Ναι. Σε ποιο επίπεδο βρισκόντουσαν. Με όλα αυτά που έχουν διαβάσει, που έχουν ακούσει, που έχουν μελετήσει. Γνωρίζω, βλέπω τώρα άλλους ανθρώπους, διαφορετικούς ανθρώπους, που η ανέλυξή τους, η πορεία τους, οφείλεται ακριβώς στο ότι ο κύριος Αρτέμις Όρας τους έδειξε πραγματικά σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τι τεράστια οντότητα είναι και ότι είναι μέρος στο βίο του μιας αποστολής, έτσι, πάντα για την ανέλυξη του ιδίου και γενικά του συνόλου. Έχετε και εσείς εικόνα, συμβαίνει αυτό το πράγμα? Σαφέστατα συμβαίνει αυτό και μπορείτε να πάρετε παράδειγμα και από τον εαυτό σας και από άλλους συνέλληνες οι οποίοι ξεκινήσανε, διαβάσανε εθερική γραφή, ασχοληθήκανε με τον ιερό Ελλάνιο ψυχωμένο λόγο που εμπεριέχουν, μπήκανε στο λόγο, λόγος ίσου ουνούς, να μην το ξεχνάμε αυτό, και σαφέστατα και οι ίδιοι θα σου πούνε ότι όντως χωρίζουν και τον εαυτό τους στο βίο προς ώρα και στο βίο μετά ώρα. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί για να συμβεί ανέλυξη πραγματική δεν μπορεί να συμβεί από ένα άτομο. Πρέπει να είναι ομαδικό σπορ, να το πω έτσι. Απλά είναι κάτι που πρέπει να συμβεί ταυτόχρονα για όλους. Να ανελιχθούμε όλοι μαζί, έστω και αργά, σιγά σιγά, αλλά όλοι μαζί. Έτσι ανεβαίνει όλο το επίπεδο, ανεβαίνει ο μέσος όρος, ανεβαίνει και η μεσότητα. Τη μεσότητα την οποία είναι στην ουσία η οντολογική θέση που πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος, όσο ανελύσεσαι, ανεβαίνει και αυτή. Και στην ουσία πάντα κυνηγάς να φτάσεις στη μεσότητα και ποτέ δεν τη φτάνεις. Και πάντα την κυνηγάς και πάντα ανελύσεσαι. Να σκεφτούμε λίγο και τους άνθρωπους του Ηρακλή. Ναι, το κλέος της Ήρας σημαίνει το όνομά του. Δηλαδή η δόξα της Ήρας, του Εθέρα. Κυνηγούσε ο Εθέρας τον Ηρακλή ή ο Ηρακλής τον Εθέρα. Ταυτόχρονα γινόταν η διαδικασία. Δεν κυνηγούσε κανείς κανέναν, αλλά η ανέλυξη ήρθε έτσι. Ο Ηρακλής γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα. Για να δείξει στον άνθρωπο, στο γιώτα δημιούργημα δηλαδή, τι πρέπει να κάνει στους βίους του, όχι σε έναν, για να ολοκληρώσει τις αποστολές όλες που έχει ή την αποστολή που είναι πολλές σαρκώσεις, ούτως ώστε να φτάσει ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή να ενωθεί ως μεριστό του νου με τον αμέριστο πρωταρχικό νου. Να γίνει ένα δηλαδή, από αιτιατό να γίνει αίτιο. Αυτό πρέπει να γίνει ο άνθρωπος. Ο Έλληνα άνθρωπος έχει τα πάντα για να γίνει αίτιο. Και όχι να παραμείνει αιώνια αιτιατό. Σαφές κύριε Βασιλιάδη, είχαμε μείνει στο ξύλ. Για να επανέλθουμε. Δεν είχαμε μείνει στη φυλακή. Τι ξύ δηλαδή, ξύ δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το επόμενο γράμμα είναι αυτό που στην ουσία για μας είναι το ελληνικό το νι, το αγγλικό το εν. Αυτοί το κάνανε σαν πύλη με ένα με κάτι σύμβολα στη μέση. Πώς είναι έτσι ρε παιδί μου. Λοιπόν, το οποίο τι κάνει τώρα.
Τι σημαίνει να το δούμε. Το βλέπετε στην οθόνη πως είναι έτσι. Το σημαίνει. Βέβαια. Είναι να πει, έχει και ούτε ένα. Ούτε να το προφέρει μπορεί, ούτε να το. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό σημαίνει. Καλώς ήρθε, Γιώτα, με ό,τι νου νόηση σου έχουν κατασκευάσει οι αποστάτες, στον χώρο πέρασμα που έχουμε διαμορφώσει και ορίσει εμείς για σένα, γι' αυτό έχει και πει μέσα, πύλη, και το παραποιημένο μικρό νι των Χαζαρομογγόλων του Βυζαντίου ή το αγγλικό β, το έχουν βάλει ανάποδα, αν δείτε, μέσα στο σύμβολο, έτσι, και μοιάζει με κλεμαστράκι για να σε κρατάμε στον χώρο που ετοιμάσαμε εμείς για σένα. Και οι Κινέζοι ορίζουν αυτό το σύμβολο ότι είναι ο άνθρωπος. Είδες πως έχουνε. Που εισέρχεται σε ένα χώρο, ξεκάθαρο, το καταλάβαμε. Δηλαδή βάλανε τον άνθρωπο σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο που έχουν διαμορφώσει αυτοί, στο Matrix δηλαδή, στο εικονικό περιβάλλον. Μάλιστα. Το επόμενο σύμβολο τώρα. Θα σου θυμίσει το δικό μας όμικρον στην τετράγωνη, εκεί στην τετραγωνική γραφή. Αμέσως μετά, το σύμβολο αυτό κάνει, ούτε τετράγωνο το έχουν κάνει, παραμορφωμένο είναι γι' αυτό. Στα αγγλικά αντιπροσωπεύει το όμικρον και φυσικά την ολότητα της δημιουργίας. Γιατί είναι, άμα δούμε το όμικρον στην τετράγωνη αποτύπωσή της, είναι έτσι. Βεβαίως, να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά ο κύκλος συνθέασης των κινέζικων και παρεμφέρει συμβόλων και γλωσσών. Γλωσσών, τέλος πάντων, διαλέκτων. Έτσι, μας δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ολότητα του Ολύμπου. Το πιο λαμπερό, αυτό που λάμπει πιο πολύ από όλα, η καθέδρα του όλου φωτός είναι ο Ολύμπος. Έτσι. Αυτό που μόνο μπορεί να θεωρηθεί ολότητα δικιά τους και κατασκευή τους, είναι ένα τετράγωνο μακριά από ό,τι ορίζεται από την ολότητα. Το οποίο μάλιστα στο κάτω μέρος του έχει δύο μικρά ποδαράκια που δηλώνουν ποιος κρατά αυτόν τον τετράγωνο περιορισμένο, κατασκευασμένο χώρο, αλλά και ποιος το κατασκεύασε. Θυμάστε και ένα δέλτα που ήταν με κάτι ποδαράκια σαν στο Ρώσικο, στο προηγούμενο κύκλο. Τεράστια έπαρση. Τεράστια έπαρση. Το ονομάζουν Kou αυτό. Οι Κινέζοι δηλώνουν ότι με αυτό, ότι αυτό είναι στόμα. Και βεβαίως, διότι από το στόμα εισάγει τα πάντα. Εφυτεύματα, χαράγματα, συχνότητες, τροφή, νερό και αέρα και φυσικά αυτά τα ελέγχουν όλα έτσι κι αλλιώς. Και στα δηλητηριάζουν όσο τα εξυπηρετείς ενάντια στο περιβάλλον σου. Που είσαι αναπόσπαστο γιώτα της δημιουργίας του περιβάλλοντος σου. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είδατε λοιπόν που η απάντηση έρχεται πάντα μετά. Θα μου πείτε πάλι τώρα τι έκανες δημιούργημα Ιώτα. Τι έκανες δημιούργημα Ιώτα, αυτό όπως το ρωτάει. Άρα Ιώτα, τι έχεις κάνει και δεν αντιλήφθηκες ακόμη πόσο άδικο παράγεις με δική σου ελεύθερη βούληση. Είχα λιναγωγημένη, δεν έχει σημασία. Είναι δική σου βούληση όμως. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. Ιώτα, τι θέλεις εκεί μέσα. Αναρωτιέται τώρα λοιπόν ο Αρτέμις ο Σόρας. Τι θέλεις εκεί μέσα, Γιώτα, γιατί φυλακίζεσαι μόνος σου και ζητάς βοήθεια. Από ποιος ζητάς βοήθεια, από τους δολοφόνους σου, από τους ψεύτικους θεούς που είναι οι ίδιοι οι δυνάστες σου. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Αυτό γίνεται ακριβώς. Από αυτά τα κατασκευασμένα αποθρολήματα, άντε και να έρθουν οι βοήθειες, θα τις αναγνωρίσεις, αν έρθουν οι πραγματικές βοήθειες. Άντε και σε βγάζουμε. Από εκεί, πού θα πας, ξέρεις, αναγνωρίζεις την πραγματική σου ολότητα, την πραγματική σου δημιουργία, τον δημιουργό σου, τον πρόγονό σου, πατρό ουσία σου, ή θέλεις να έρθουμε να σε ελευθερώσουμε, να δίνουμε αυτούς, να τους κάνουμε θεούς, τα σκουπίδια, τα ζώα και να, τα βάλουμε, και να τους βάλουμε στη φυλακή σου, να σου φέρονται, ε? Τι ακριβώς θέλεις και εννοείς για τα δημιούργημα, πες μας. Αυτό σε ρωτάει στην ουσία, θα σε ρωτούσε σήμερα, κύριε Κανελόπουλε, τηλεθεατές, θα μας ρωτούσε σήμερα η ίδια δημιουργία, εάν μπορούσε να μιλήσει. Αυτά θα μας ρωτούσε. Και τι θα απαντήσεις. Λες να με βοηθήσει. Τι να σου βοηθήσει. Αν δεν μάθεις ποιος είσαι και πού πρέπει να πας, τι να σε βοηθήσει. Σε κάνει τι, πού θα πας, αφού πάλι σήμερα σε βοηθήσει, αύριο τι θα κάνεις. Η δημιουργία και μέσα από τη γνώση των κειμένων του κυρίου Αρτέμη Σόρα,
Τα όπλα τα έχουμε σαν άνθρωποι. Ναι. Η γνώση βέβαια έρθε τώρα, ναι. Αλλά από εκεί πέρα είναι τι κάνουμε από τη στιγμή που έχουμε αυτή που γνώση, τη γνώση. Την αλήθεια στα χέρια αυτό, μας. Αυτό, αυτό. Συνεχίζει λοιπόν τώρα με το κείμενο και λέει: τα δύο παταράκια στο τετράγωνο της ψευτοολότητας των αποστατών, των ζώων, δηλώνουν τα δύο αποστατικά γέννη που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της αποστασίας στη δημιουργία του όλου και των όλων. Συγκεκριμένα δύο γέννη. Το ένα είναι το γένος Ανουνάκι, που μάνα, τέλος πάντων, του Γιαχβέ, και το άλλο γένος Ερπετών, πατέρας, τέλος πάντων, ένας από τους δύο του Γιαχβέ, όπου και αυτός είναι ένα άλλο μόρφωμα των δύο μορφωμάτων. Και τα Ερπετά και η Ανουνάκι είναι από το γένος της Αράχνης. Πάρα πολύ παλιά στον χρόνο αποστατικά γέννη. Να γνωρίζουμε ότι οι έκτοτοι και οι αποστάτες δεν μπορούν να μορφοποιηθούν πουθενά στην ομοτελειακή δημιουργία και για να ζήσουν πρέπει να γιωθούν. Έτσι κλέβοντας ή έχοντας άπειρη μικρή συμβατότητα με κάποιο ζώο ή υβρίδιο ζώο, τότε μόνο με χιλιάδες προδοσίες, ανταλλαγές, μαγκανίες, μαγείες, πειράματα καταφέρνουν να γιωθούν ως ζώα. Και ποτέ με ζώα της δημιουργίας ή τμήμα αυτών. Άλλωστε, γι' αυτό κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια να τακτοποιήσουν τον άνθρωπο γιώτα με πιθήκους, με δεινόσαυρους, έτσι όπως τα παρουσιάζουν οι χαζαροεπιστήμονες στις βρωμερές μελέτες τους, οι πληρωμένες πόρνες της δίθεν γνώσης. Είναι γνωστό ότι η πρώτη Ανουνάκη μάνα του Γιαχβέ από το γένος της Αράχνης, αποστάτης παλιός, η πρώτη μορφοποίηση που μπόρεσε να πάρει μετά από εκατομμύρια χρόνια, είναι με σώμα πιθήκου. Πρόσωπο που έμοιαζε με τον ανθρώπο. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα, ζεις ανελίσσε και ζεις διαρκώς και για πάντα μόνο μέσα στη δημιουργία. Σε όποιο επίπεδο και να είσαι και σε όποιο στάδιο ιεραρχίας, έξω από τη δημιουργία δεν ζεις. Απλά υπάρχεις σε μια υπάρχουσα αναμονή. Χωρίς να εισπράττεις, χωρίς να δίνεις, χωρίς να παίρνεις, σαν ένα συμβατικό κόμμα. Σαν σε συμβατικό κόμμα είσαι. Είσαι υπάρχεις, αλλά δεν έχεις κανένα νόημα. Δεν υπάρχεις για κανέναν. Η δημιουργία δημιουργήθηκε για να δώσει κοσμική ζωή σε όλα, στα πάντα, σε όλους. Στην οποία δέχεσαι να γίνεις δημιούργημα που θα δημιουργείς με τάξη και με νομοτέλεια. Που πριν δεν υπήρχε. Πριν, αν θυμάσαι, υπήρχε το χάος. Πάντα ανοιχτή για όλους και για όλα, μέσα σε νόμους, κανόνες, όρκους νομοτέλειας. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει εκτός νομοτέλειας, ας το προσπαθήσει. Ποτέ όμως δεν θα μπορέσει. Δεν υπάρχει τρόπος. Οι έκτοτες, σκοτεινές δυνάμεις αποστατών δισεκατομμύριων γήινων ετών, που δεν έχουν ενταχθεί, που δεν αντέχουν τους νόμους, τους όρκους και την νομοτέλεια, προσπαθούν και αυτοί να ζήσουν στη δημιουργία. Τη μία και μοναδική. Ακόμη και ζώα επιβάλλονται προσπαθώντας να εισχωρήσουν, ξεπερνώντας τις νομοτελειακές διαδικασίες της αρχής της καταλληλότητας. Τεράστιες είναι τώρα εδώ. Το άλλο μόρφωμα, το Ερπετό, ο πατέρας του Γιαχβέ, που μόνο σε Ερπετό μπόρεσε να γιωθεί και όχι σε αυτά που ξέρετε, έχει γιωθεί σε κάτι που δεν φαντάζεστε. Για να υπάρχει και να ζει, να μορφοποιηθεί, κοιτάξτε κάψα να πάρουν μια μορφή ό,τι να είναι τα ζώα. Από το γένος της Αράχνης και αυτός, μαζί με την Ανουνάκη, προσπάθησαν να κατασκευάσουν έναν γόνο τους που θα εκτελέσει τα σχέδιά τους, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τα σπέρματά τους και τα σπέρματα αυτών. Ο Γιαχβέ είναι καλύτερο μοντέλο εκπροσωπώντας και τους δύο και είναι ένα μόρφωμα διαφορετικό εμφανισιακά από αυτούς που θα έρθει η ώρα να τον αποκαλύψω και να δουν όλοι ποιος είναι ο Γιαχβέ που τα ζωώδη σπέρματά του υπηρετούν και έβαλαν όλα τα γιώτα της δημιουργίας στο στόμα του κτίνους. Να το σύμβολο λοιπόν που είδαμε πριν. Εδώ είναι η δικιά τους μονάδα του παράλληλου ψεύτικου χρόνου, αλλά και η αποθήκη τους, που εισπράττουν απεριόριστη δύναμη από τα γιώτα και την πηγή τους, που κλέβουν ασύστολα, αλλά και την ενέργεια, αποτελέσματα των δικών τους κατασκευών, υβρίδια, και αυτά τα κατασκευάζουν για να εξυπηρετούν τα δόλια σχέδιά τους. Δεν σέβονται τίποτα. Δεν έχουν όριο, δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν κανόνες νομοτέλειας. Μόνο κανόνες και όρκους των κατασκευών τους, για το στόχο τους, το σκοπό τους. Όλα αναλώσιμα, άκυρα, εφήμερα, άχρηστα. Εδώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο, κύριε Κανελόπουλε,
που φαντάζομαι έχετε μείνει άναυδος και εσείς και με αυτό το κείμενο. Δεν σας διέψα, κύριε Βασιλιάδη. Και οι θεατές. Έπρεπε να ακούσουν. Θα προτρέψω όλους τους αναγνώστες να διαβάσουν το ιερό Ελλάνιο κείμενο. Περσεφόνη, η κόρη, ο πρωταρχικός άνθρωπος. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά θα ήθελα να το μελετήσουν πραγματικά. Διότι μέσα από αυτό το κείμενο υπάρχει όλη η περιγραφή του Γιαχβέ, του μορφώματος. Αλλά τελειώνοντας και κατανοώντας αυτό το κείμενο, θα σταματήσουν όλοι οι Έλληνες άνθρωποι που θα το μελετήσουν με νόηση να φοβούνται ακόμη και το θάνατο, γιατί θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ότι ο θάνατος είναι απλά ένα μέρος της ζωής. Είναι σαν να ανοίξεις μία πόρτα και να περνάς σε ένα άλλο δωμάτιο. Πηγαίνεις και έρχεσαι συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσουν αυτό το κείμενο όλοι οι Έλληνες άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, για να κατανοήσουν πολλά σημαντικά πράγματα και να σταματήσουν να τρέφουν το κτίνος με τον φόβο. Γιατί ο φόβος είναι εργαλείο δικό τους. Που με τον φόβο σε χαλιναγωγούν από την ώρα που γεννιέσαι. Φοβάσαι να μην πεθάνεις από την ώρα που ενσαρκώνεσαι και τελικά δεν ζεις ποτέ. Γιατί φοβάσαι να μην πεθάνεις. Και στην ουσία είσαι νεκρός. Συνειδησιακά. Κύριε Βασιλιάδη. Έτσι θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα. Κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Κανελόπουλε. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω. Έμεινα άφωνος τα τελευταία που μας διαβάσατε μέσα από το κείμενο. Θα συνεχίσουμε. Περιμένω να ακούσω και άλλα τέτοια. Συνταρακτικά. Που είναι όμως βέβαια μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Και στην επόμενη εκπομπή, με όλα αυτά που διαβάσατε, κράτησα το σημείο που αναφέρει ο κύριος Αρθέμης Σόρας, ότι θα έρθει η στιγμή που θα τον αποκαλύψει. Σωστά. Λοιπόν, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε την επόμενη εκπομπή, που θα συνεχίσουμε με τα αποστατικά κινέζικα σύμβολα. Σας ευχαριστώ για ακόμα άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι και εσάς, να είστε καλά. Γεια σας.